Λοιπόν, είπαμε ότι θα έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα και Χαγιά, η οποία είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Προφανώς είναι μια μέρα που έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Και πάρα πολλά θέματα στην ευκαιρία. Βέβαια, έτσι. Είναι στην αρχή της ημέρας ακόμη, έχει και εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, κυρία και Χαγιά, θα τη βγάλει την ανακοίνωση το απόγευμα, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι κι αλλιώς. Εκ των πραγμάτων. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Όλη τη μέρα και το απόγευμα θα βγάλει την ανακοίνωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και με τα όσα ανέφερε ο κύριος Κασελάκης και τα όσα ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους Σκοπιανούς, κυρία Γιαχαγιά. Βεβαίως, κύριε Πούτρα. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τα του Πρωθυπουργού, διότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κυβέρνηση. Σωστό. Ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο και είπε ότι είναι ανεπίτρεπτη η κίνηση της Προέδρου και απαξιωτική, συν τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες. Θα συμφωνήσω απολύτως και καλώς ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε αυτήν την ανακοίνωση. Όμως έχω ένα ερώτημα, κύριε Κούτρα. Γιατί 5 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνησης Μητσοτάκη, κυβερνήσεων Μητσοτάκη, δεν έχουν έρθει τα 3 πρωτόκολλα συνεργασίας προσκύρωση στη Βουλή, ούτως ώστε να ενισχυθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Και φτάνουμε σήμερα σε σημείο να ακούμε τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να αμφισβητεί ευθέως τη συμφωνία, την οποία σημειωτέων αμφισβήτησε μέχρι κεραίας η τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν ήμασταν αυτά στη Βουλή, κυρία και Χαγιά, δεν θα ήμασταν ακόμη η πιο πρόεδρος της, των Σκοπίων να κάνει αυτού του είδους την ορκομοσία. Ένα και δεύτερον, ακούγοντας τον κύριο Χατζηβασιλείου, είπε ότι ούτως ή άλλως φαίνεται το πόσο προβληματική είναι η συμφωνία του. Ξέρετε, τα πρωτόκολλα, πώς φαίνεται τα πρωτόκολλα συνεργασίας, να σας ενημερώσω απλώς, κύριε Τζούνο, το ένα εξ αυτών αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική και ευρωπαϊκά θέματα σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία. Ένα άλλο αφορά την επιτήρηση του ενέργειου χώρου, την οποία σύμφωνα με τη συμφωνία πρέπει να κάνει η ελληνική η χώρα μας, η Ελλάδα. Δεν είναι λοιπόν μνημόνια και πρωτόκολλα συνεργασίας τα οποία αφορούν ίσον ως θέματα όπως για παράδειγμα τα σήματα στα διαβατήρια που δεν τα θεωρώ ίσον ως θέματα, να το διευκρινίζω, ενώ ότι είναι ίσως χαμηλότερης πολιτικής και για το οποίο έκανε φασαρία η Νέα Δημοκρατία. Για τα γάλματα, για τα σήματα, για τις πινακίδες, για τα σχολικά εγχειρίδια και Χαγιά, αναφέρουν. Η άλλη πλευρά λέει ότι η αναφορά της Προέδρου με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύει και πόσο προβληματική ήταν η συμφωνία των Πρεσπών. Μα το ΒΕΜΕΡΟ και οι εθνικιστικές δυνάμεις με τις οποίες συμπλέει, ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν αντίθετη στη συμφωνία των Πρεσπών. Ακόμη και όταν γινόταν οι διεργασίες και ψηφιζόταν η συμφωνία των Πρεσπών. Η ιστορική αυτή συμφωνία, για την οποία αντέδρασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ντελάιεν, έβγαλε ανακοίνωση προειδοποιώντας ουσιαστικά τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως διακυβέρνηση, ως κυβέρνηση της χώρας, λιδωρήθηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πρωτίστως από τη Νέα Δημοκρατία για την επιλογή του να φέρει προσκύρωση τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε την εξής αντίφαση. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση πια να λέει οφείλει να τηρήσω μια συμφωνία η οποία είναι προβληματική όπως εξακολουθεί να λέει και από την άλλη πλευρά να ταράσετε γιατί η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί το συνταγματικό όνομα της χώρας. Θα προκαλέσετε συζήτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα? Δεν ξέρω αν θα είναι συζήτηση στη Βουλή. Σίγουρα θα πάρουμε, κύριε Τζούνο, κύριε Κούτρα, πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να είναι και να έρθει ως πρόταση η κύρωση των 3 πρωτοκόλων. Και εκεί προκαλούμε την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το λέω με πολύ θετική χρειά αυτό. Και να ψηφίσει, να φέρει προσκύρωση τα 3 πρωτόκολλα συνεργασίας για να ισχυροποιηθεί η συμφωνία των Πρεσπών, η οποία μεταξύ άλλων διασφαλίζει και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια, το ξέρετε κι εσείς καλά, ότι έχουμε αναταράξεις. Η παρουσία και η ύπαρξη των 3 πρωτοκόλων, που σας λέω αφορούν πολύ σημαντικά θέματα, είναι αναγκαία και ισχυροποιούν αυτή την συμφωνία. Μάλιστα. Άκουγα και προηγουμένως τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, να λέει ότι πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία, αποφεύγοντας ωστόσο να πει το συνταγματικό της όνομα. Ο κύριος Βορύδης, αν και υπουργός της κυβέρνησης, ακόμη και τώρα
Δεν αναφέρεται σε Βόρεια Μακεδονία. Τι λέει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης? Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που παρατηρείτε. Να ρωτήσουμε κάτι. Σήμερα τι περιμένετε να βγει από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν? Το θέμα είναι η κυβέρνηση τι περιμένει να βγει, κύριε Κούτρα. Εμείς περιμένουμε να υπάρξει μία πρόοδο στον ελληνοτουρκικό διάλογο, η οποία επικυρώθηκε, ας το πούμε έτσι, σύμφωνα και με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, με τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία εμείς, όπως ξέρετε, χαιρετήσαμε, δεν την λιδωρήσαμε και είπαμε παρακολουθούμε προσεκτικά, βήμα προς βήμα, την υλοποίηση και πρόοδο του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Η ίδια η κυβέρνηση χαμηλώνει τον πήχη και κατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών σε σχέση με την σημερινή συνάντηση. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά πιστεύω ότι δεν θα περιμένουμε πολλά από τη σημερινή συνάντηση. Ένα ερώτημα που θέτουμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι γιατί ενώ πριν από μερικούς μήνες, πριν από ένα χρόνο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλούσε για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αυτό έχει αποσυρθεί από την ατζέντα και από τη δημόσια συζήτηση. Δεν προσβλέπουμε πια σε αυτό. Δεν είναι αυτή η στόχευση πάνω στις γνωστές εθνικές κόκκινες γραμμές. Θεωρείτε ότι υπήρξε λάθος χειρισμός και στην υπόθεση της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα το θέσει αυτό στον Τούρκο Πρόεδρο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι υπάρχει ένα έτος και κάτι μήνες σε πλήρη ηρεμία, αυτή η συνάντηση ίσως επαναβεβαιώσει αυτό το καλό κλίμα. Πώς στέκεστε απέναντι σε αυτό? Μακάρι να επαναβεβαιώσει το καλό κλίμα. Εμείς θέλουμε οι σχέσεις με τους γείτονές μας να είναι καλές και να μην υπάρχει ο κίνδυνος μια επαπειλούμενη κατάσταση μιας εμπόλεμης σύγκρουσης. Μάλιστα. Αυτό είναι ευχή όλων μας. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Δεν μπορεί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να είναι ένα θέμα, μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα στην, συγγνώμη, Χρήστο, να έρθουμε στην επίσκεψη Ράμα, γιατί και εκεί έχουμε αυτό το τρίπτυχο στο λοιπόν, γιατί υπήρξαν πάρα, πολλές αντιδράσεις και μάλιστα ακούσαμε για τη φράση ότι δεν θα έπρεπε να γίνει, να απαγορευτεί κάποια συγκέντρωση ή εν πάση περιπτώσει να υπάρξει άλλο είδους χειρισμός. Ήταν εμείς λάθος. Δεν έχουμε πει κάτι. Όχι, όχι. Ήταν λάθος ο χειρισμός της κυβέρνησης. Κοιτάξτε να δείτε. Ως προς αυτό φαίνεται ότι η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Ο κύριος Ράμα ουσιαστικά αγνόησε επιδεικτικά την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έτσι. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση εργαλειοποίησε την υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη. Το έχουμε πει και αυτό. Και δεν αντέδρασε στην επίσκεψη Ράμα. Όχι να την εμποδίσει, αλίμονο. Δεν ζητούμε παράλογα πράγματα. Ο κύριος Ράμα ήρθε, απευθύνθηκε στους ομοεθνείς του, έδειξε όμως με τη συμπεριφορά του και με όλα όσα είπε χθες στο Γαλάτζι ότι έχει μία έπαρση και μία στάση η οποία υποτιμά και την ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες και φυσικά και την αξιωματική αντιπολίτευση, για την οποία έκανε και επισημάνσεις, παρεμβάσεις, παρενέβη στα πολιτικά πράγματα της χώρας, λέγοντας ότι αιτιολογείται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και έχουμε μία άλλη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν είπε κουβέντα γι' αυτό. Του επέτρεψε να κάνει παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Εκτός από τροχόσπιτο, θα δούμε και τίποτα άλλο στην προεκλογική περίοδο? Τι εννοείται, κύριε Κούτρα? Εννοώ ότι αυτό προσεδιάζει σε μια αμερικάνικου τύπου καμπάνια. Θα το έλεγα. Η αλήθεια είναι. Οι Αμερικανοί πρόεδροι την κάνουν με τρένο συνήθως αυτή την καμπάνια και με μεγάλα λεωφορεία. Ο κύριος Κασελάκης επέλεξε τροχόσπιτο. Θα γυρίσουμε το τροχόσπιτο όλη τη χώρα? Κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο, εσείς είστε ελαφρώς μικρότεροι από μένα, όμως ήσασταν στα σπάργανα έτσι της δημοσιογραφικής σας καριέρας. Θυμάστε στο παρελθόν που υπήρχε έτσι ένα αναλόγου τύπου τρέιλερ και το λέγανε το τροχόσπιτο της χαράς. Το πουλμανάκι της χαράς, λέγαμε πάντα. Χαράς, όταν κάναμε πρόεδρο. Αυτό δηλαδή θα ήταν το τροχόσπιτο της χαράς. Έτσι. Όχι, δεν αυτό σαρκάζομαι, ούτε θέλω να το υποθέσω. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Όχι. Αυτό το τρέιλερ, αυτό το πουλμανάκι είναι ένα σημείο αναφοράς για τις περιοδίες που κάνει ο πρόεδρος μας ο Στέφανος Κασελάκης. Δηλαδή πηγαίνει σε μια πλατεία,
υπάρχουν αφίσες απ' έξω, υπάρχουν τα φυλάδια με τους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές μας και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται. Είναι ένα happening. Άρα ξέρει ο κόσμος ότι βλέπει το στροχό πάνω... είναι και ο Κασελάκης. Αυτό. Ναι, αφού υπάρχει και το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Ανεβαίνει πάνω στο βαν, τροχόσπιτο, γελάτε κύριε, κύριε Κούτρα, τώρα, γιατί σκεφτόμουν. Ο κύριος Κασελάκης και από εκεί θα ήταν πιο απλό, απευθύνεται ένα, μαζί με τους υποψηφίους γύρω του, ένα αερόστατο, στους να φαίνεται και από παντού. Νομίζω ότι θα ήταν και καλύτερο. Κύριε και κύριε, δεν έχει γίνει και ποτέ. Κύριε Κούτρα, το τρολάρετε έτσι. Καθόλου, καθόλου. Τρολάρετε. Το προτείνω στον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει, γιατί... γιατί όχι. Πρέπει να έχει ένα όχημα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης είναι το δικός, ο Κασελάκης πήρε τροχόσπιτο. Πάντως το θυμηθήκατε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα όχι, όχι. όχημα το οποίο το της χαράς και όλα αυτά, το λεωφορείο της χαράς, ναι. Για... Εννοείται, δεν το συζητάμε. Κλείνοντας τώρα, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η ανατροπή, γιατί δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση, ούτε καν ένδειξη σε δημοσκόπηση, που να μιλά... δεν υπάρχει ένδειξη καν που να μιλάει για ανατροπή. Εννοώ ότι όταν λέμε ανατροπή, εννοούμε να βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς δεν καταλαβαίνετε την ανατροπή. Αυτή είναι η δική σας η ερμηνεία. Μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει πρώτος στις ευρωεκλογές. Εμείς λέμε ότι οι ευρωεκλογές θα είναι το πρώτο βήμα για την ανατροπή της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη με δημοκρατικές πάντα διαδικασίες. Ανατροπή δεν είναι μόνο το να κατακριμνιστεί εκλογικά η Νέα Δημοκρατία ή να τσιμπήσει λίγο στα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανατροπή είναι να αλλάξει αυτή η πολιτική εικόνα που είναι διαμορφωμένη και έχει κυριαρχήσει τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει την απόλυτη κυριαρχία του 41% και ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα συνεπακόλουθα της αλαζονίας. Με τι ποσοστό αλλάζει αυτό. Δηλαδή αλλάζει με το 14%, αλλάζει με το 17%, αλλάζει με το 23%. Για να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή. Θα με βάλετε να μιλήσω με ποσοστά που δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά, λέτε, αλλά θα σας λέει, πω παραδείγματα. Ο κύριος Κασελάκης επιβαγγελίζει την ανατροπή. Εσείς λέτε τώρα να δείξουμε μια τάση. Από πού εκκινεί αυτή η τάση. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια ποσοστά, με βάση τις δημοσκοπήσεις που εσείς επικαλείστε, λίγο πάνω από το 30% και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει ένα ποσοστό παρόμοιο ανάλογο με των εθνικών εκλογών του 17,8%. Η διαφορά των 25 μονάδων δεν θα είναι διαφορά των 25 αυτό μονάδων. Είναι, έτσι, αυτό ισορροπεί λίγο το πολιτικό. Όχι, ισορροπεί, αυτό θα έχουν 15 πάλι. Ναι, ισορροπεί η πρωτοκαθεδρία και ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα συνεπακόλουθα που φέρουν την αλαζονία με την κυβέρνηση να νομίζω ότι πήρε λευκή επιταγή και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει έως όταν αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να μας οδηγήσει σε εθνικές εκλογές. Πάντως είστε πολύ έμπειροι, κυρία Κεχαγιά. Έχουμε χρηματίσει στο ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, αυτό λοιπόν θα είναι μια ανατροπή. Μιλάμε για φανταστείτε η διαφορά και η ψαλίδα να είναι μικρότερη. Ανατροπή, εγώ θα θεωρήσω ότι είναι μια διαφορά μονοψήφιο. Διαφορά με διψήφιο. Τη ρητορική, θα σας πω τη ρητορική του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς θα συγκριθούμε με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2019. Όχι, η σύγκριση θα γίνει με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2023. Με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2023. Τώρα, πριν ένα χρόνο. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Γεια σας, κυρία. Αφού παρατηρήσω.